Πώς τολμάς να μου λες ψέματα, κατάμουτρα. Την αλήθεια σου. Την αλήθεια μου την είπε η Μαία που ήρθε να με δει. Και ξέρεις ποια είναι? Ότι το παιδί έζησε. Παππούς μου τον έχει βρει. Όχι μόνο το έχει μιλήσει, αλλά ξέρει ποιος είναι, τον έχει συναντήσει. Ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω εδώ, την αγώνα του στον αέρα. Ηρέμησε. Χωρίσαμε χθες το βράδυ. Γι' αυτό σου ξαναλέω, αν σου πει κάποιος κάτι, θα έχει να κάνει με μένα. Ο πραγματικός εγγονός μου ζει. Το παιδί που είναι, πού το βρήκες? Είχα πει στην Άννα να ψάξει να βρει για το άλλο παιδί, να μάθει αν έζησε. Και εκείνη μου είπε ψέματα πως πέθανε. Περάστε έξω, σας παρακαλώ. Σιγά, σιγά, πριν. Φοβάμαι πολύ. Αν πάθει κάτι κακό, δεν θα αντέξω. Πάω μέσα να δω. Δεν μπορώ να το πω. Σε παρακαλώ, είναι ο γιατρός μέσα. Θα βγει να μου πει τι συμβαίνει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να φανείς δυνατή. Τι σημαίνει, γιατρέ? Λυπάμαι. Έπαθε ανακοπή. Είστε σίγουρος? Θέλω να πω, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Λέω τώρα κι εγώ, τα έχω χαμένα. Λυπάμαι, λυπάμαι. Τα παιδιά, δεν πρέπει να καταλάβω. Παιδιά, κάντε λίγο ησυχία και σας παρακαλώ πολύ, αδειάστε το διάδρομο. Τι έπαθε, μαμά? Δεν είναι ώρα για εξηγήσεις, τα μαθήματα τελειώσανε για σήμερα, θα ειδοποιηθείτε. Θα μου πει κανείς τι συμβαίνει. Ο παππούς μου. Τι έπαθε ο παππού? Να σου πω, δεν θέλω μπαράκι τώρα. Χαλάστηκα με αυτό που γίνεται με τον γιατράκο, έχω τον κέφαλο. Έχω και μια δουλειά με τον αδερφό μου. Πάω. Hey. Έτσι στην ψύχρα θα φύγεις? Δεν κατάλαβα. Το είπα για να μην καρφωθούμε. Είπαμε ότι το έχουμε, αν χειροκιόμαστε από μακριά δεν το φάνε. Ναι, σωστά. Εντάξει τώρα, έτσι. Ναι. Πάω. Τα λέμε. Γεια. Μην ετοιμάζεστε για μάθημα. Είστε ελεύθεροι για σήμερα. Το κολέγιο θα παραμείνει κλειστό. Γιατί, τι έγινε? Πέθανε ο Βαλάτος. Τι? Πώς? Καρδιά μάλλον. Πω, δεν το πιστεύω. Ήταν άρρωστος. Είχε κάποια προβλήματα. Φυσικό για την ηλικία του. Κρίμα. Και τώρα τι θα γίνει, ήταν ο βασικός χορηγός μας. Ναι, ήταν πολύ σημαντικός για το κολέγιο. Είχε ένα κύρος στην παρουσία του. Πλήρωνε υποτροφίες, μετεκπαιδεύσεις. Το ίδρυμα που είχε θα συνεχίσει να στηρίζει το κολέγιο. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει διαθήκη. Φαντάζομαι δεν θα αργήσουμε να το μάθουμε αυτό. Ελπίζω να μην έχει μεγάλη επίπτωση αυτό σε εμάς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το κολέγιο και αύριο. Έτσι, θα ενημερωθείτε. Εντάξει. Είσαι καλά? Δεν το χωράει το μυαλό μου. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, δραστήριος. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά από όσο άκουγα ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να την ενοχλείς τώρα. Αν την ενοχλώ, θα μου το πει η ίδια. Λυπάμαι, μάτια μου. Λυπάμαι πάρα πολύ.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι έκανε ο πατέρας σου για μένα. Ξέρω πως ό,τι και αν πω δεν έχει κανένα νόημα, αλλά θέλω να ξέρεις πως είναι σαν να έχασα ένα δικό μου άνθρωπο. Αλήθεια. Άπη μου, πάνε. Δεν νομίζω ότι σου κάνει καλό να μιλήσει. Για να είναι αυτό εδώ. Ενώ αν έγινε κάτι σοβαρό. Αν και αποκλείεται. Τα κακά νέα μαθαίνονται γρήγορα. Λες να σπάσει κανένα ποδί Ανούλα και να την κλειτώσουμε καμιά εβδομάδα. Αυτή. Να μείνει σπίτι της έστω και για μια μέρα. Αποκλείεται. Αυτή είναι ικανή ακόμα και με πει να έρθει στο κολέγιο. Αυτά είναι. Άμα δεν έχει άντρα, ερωτεύεσαι τη δουλειά σου και μετά την πληρώνουμε εμείς. Δικιά σου. Κοίτα τι παίζει και σοβαρή. Μου την είπε όταν τη πέταξε το καρφί για το Σταύρο. Δηλαδή. Ξέρω εγώ, θύχτηκε. Να σου πω. Αυτός πάντως που στο είπε, τους είδε σίγουρα έτσι. Εσύ τι λες από το μυαλό μου, το έβγαλα. Γιατί δεν μου λες ποιος είναι. Για να σκάσεις. Υποσχέθηκα να μην το πω σε κανέναν. Ούτε σε μένα. Ναι, γιατί πολλά λες. Κρατάει τις αποστάσεις της. Θεή, εμείς το βράδυ θα πάμε στον μπαράκι. Θες να έρθεις. Θα πρέπει να περάσω από την οικολογική γιατί τους έχω πουλήσει τελευταία. Δεν θέλω να αργήσω. Έγινε. Τα λέμε. Άντε, γεια. Δίνε του. Τι? Φύγε σου λέω. Καλά, ακόμα το παλεύει, αφού είναι πιασμένος ο άνθρωπος. Δουλειά σου, εσύ. Εδώ δεν κάθεται στη φέη που τη γουστάρει. Θα σου κάτσει εσένα. Πολλά λες, φύγε. Οκ. Good luck. Δηλαδή, τώρα, αν σου ζητήσω να με πας μια βόλτα, θα μου πεις ότι η πίσω θέση είναι πιασμένη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αγαπητοί μου, άκουσε με. Άκουσε με. Είναι σκληρό το θέαμα. Δεν θέλω να το δεις. Καλύτερα να το πω. Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Μαμά, όχι, όχι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Ποιος λεγόταν εκεί? Πού είναι η Χρύσα? Μάλλον έξω. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει. Ας είναι κάποιος μαζί της, σας παρακαλώ. Θα πάω να τη βρω εγώ. Προσέξεις τη μάνα σου. Δεν νομίζω ότι προκάλεσα εγώ το μοιραίο στο πεθερό σου. Όταν τον άφησα ήταν μια χαρά. Εμένα άλλη εντύπωση μου έδωσε. Πάντως δεν έπαθε έμφραγμα μιλώντας μαζί μου. Ήταν έτοιμος να το πάθει όταν μπήκα. Τέλος πάντων, με συνεχίσουμε τη συζήτηση τώρα. Ό,τι και αν το προκάλεσε, το γεγονός δεν αλλάζει. Σε αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Ας πούμε ότι κάποια πράγματα είναι κατά κάποιο τρόπο γραμμένα και κανείς δεν μπορεί να τα αποφύγει. Έτσι κι αλλιώς με συμφέρει και τους δύο. Ξέρεις που είναι η Χρυσά. Δεν την είδα. Μάλλον θα έχει φύγει. Κοίτα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι πράγμα? Επειδή σε βλέπω λίγο άγριο, άρχιζα να ανησυχώ. Ελπίζω να μην πάρεις τα μούτρα. Δεν είχα τέτοιο σκοπό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν φαντάζομαι να έχω κάνει καμιά γκάφα. Όχι, για τη Μαρία θέλω να σε ρωτήσω. Όταν έρχεται σπίτι σου, τα λέτε. Ναι, σου έχω πει ότι τη Μαρία τη βλέπω σαν φίλη μου. Είναι τόσο γλυκιά, τόσο ζεστή κοπέλα. Είσαι πολύ τυχερός που την έχεις. Είναι τόσο διαφορετική από τις κοπέλες του κύκλου μου, που είναι όλες ψωνισμένες και το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι η γκόμενη και τα ρούχα. Και τι φίλες δηλαδή, μόλις γυρίσεις στην πλάτη σου, σε θάβουνε. Μιλάω πολύ, Sorry. Έλα, πες μου τι θέλεις να με ρωτήσεις. Σου είπε ότι προχωρήσαμε? Ναι. Μου είπε ότι έγινε ένα τραπέζι με τους γονείς σας και ότι επισημοποιήσατε τη σχέση σας. Πότε? Με πήρε την ώρα του αγώνα. Ήθελα να ρωτήσει αν κερδίζετε και ότι δεν θα έρθει επειδή είναι αδιάθετη. Γιατί δεν έγινε έτσι? Α, η Άρτεμη. Η γραμματέας του παππού. Κοίτα, στενοφορώ. Πολύ περίεργα πράγματα γίνονται σήμερα. Είδα κόσμο έξω από το γραφείο της Άννας. Ήταν και οι γονείς σου. Ήταν και η μητέρα μου. Ναι, φάνηκε αναστατωμένη. Λες να έγινε τίποτα με τον Άρη? Δεν μου είχαν πει ότι θα έρθουν. Δεν τους είδες στο διάδρομο? Όχι, γιατί μετά την αίθουσα βγήκα κατευθείαν εδώ. Καλά, και τι μπορεί να έχει η μητέρα μου? Είσαι σίγουρος? Ναι, δεν πλησίασα πολύ. Μπορεί να κάνω λάθος. Γεια σας. Τι κάνεις, Χρυσά? Καλά, είμαι εσείς. Ο Σταύρος Χαλκιάς. Ναι, τον ξέρω. Τον έδειξε προχτές ο παππούς στον αγώνα.
θέλει αυτό εδώ, έγινε κάτι. Και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε, μην το Σταύρος ξέρει. Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Γεια. Γεια. Κάτι θα έχει συμβεί. Γι' αυτό μας έδιωξαν και νωρίτερα από την αίθουσα. Για να έρθεις και εσύ εδώ, θα έρθει και ο παππούς σε λίγο, ε. Έχει έρθει από ώρα. Α. Είναι και η δική μου εδώ. Ο Σταύρος μου είπε ότι η μητέρα μου ήταν αναστατωμένη. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Ζήτησα να ψάξει να βρει το άλλο παιδί και εσύ μου είπες ψέματα ότι πέθανε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι εγώ αυτό το παιδί το βρήκα. Τι? Ξέρω ποιο είναι. Και το έχω συναντήσει. Τι θα κάνουμε, δεν ξέρεις. Τι να ξέρω, ρε Γιάννη. Μέχρι πότε θα τους κρατάμε απλήρωτους? Μέχρι να βρούμε τα χρήματα. Θα κάνω και μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη. Μπας και μας κόψει τίποτα, να βάζουμε κι εμείς κάτι στην τσέπη μας και να πληρώνουμε για τους λογαριασμούς. Γιατί δεν τσιμπάμε τις τιμές? Γιατί τις ανεβάσαμε εγώ πέρυσι. Εσύ, μέσα στην κρίση θα ανεβάσουμε τις τιμές. Πλάκα κάνεις τώρα. Γιατί? Θα παραπονηθούν τα φτωχόπεδα για την ανατίμηση? Αυτά παίρνουν για καφέδες από τον μπαμπά τους ως ησημινιάτικο. Να σου πω. Εδώ δεν είναι όλα πλουσιόπεδα, ξέρεις. Και έρχονται και οι καθηγητές. Θα το πάρουν χαμπάρι ότι ανεβάσαμε τις τιμές και θα το κάνουν βούκινο. Και θα χάσουμε και τους πελάτες που έρχονται εδώ πέρα.
το ηχογραφήσω σε κανένα χαμηστήριο και να το ρίξω στο ίντερνετ. Να το κάνεις μωρό μου με χιλιά. Άμα θες, το ηχογραφούμε και το μοντάρουμε μετά σαν κλιπάκι. Καλά θεϊκό. Φαντάζεστε να το τσακίσουν στα χτυπήματα στο YouTube. Μπορεί να το ακούσει και καμιά εταιρεία και να στο ζητήσει για σύγκλι. Δεν φτιάξες τώρα. Η Φρίεν έχει πάντα φοβερές ιδέες. Τι ό,τι και να κάνει η Άντα είναι υπέροχο. Για ξαναπέστε αυτό στην κάμερα. Ξαναπέστε. Ό,τι και να κάνει η Άντα είναι υπέροχο. Ναι, είμαι υπέροχη. Τι έχει πάθει μικρή με την πάρτη σου? Σε τρώει με τα μάτια. Ούτε να την είχες υπνοτίσει. Τι θες να κάνω, βάλω μια ταμπέλα απ' έξω που να λέει απαγορεύεται το κοίταγμα? Και δεν μου φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά, έτσι. Δυστυχώς δεν τις μετράω. Δεν θυμάμαι. Επιτέλους το κατάλαβε. Να σου πω, τι σε έχει πιάσει με τη μαντού? Ας την κοιτάει, εξάλλου. Τόσα χρήματα μας αφήνει η κοπέλα μας στο μαγαζί. Στις τιμές μας περιλαμβάνεται και το κοίταγμα, δεν το ξέρα. Όχι, αλλά μπορούμε να το βάλουμε εξτρά, επιπλέον. Καταλαβες? Με τα χρέη που έχουμε, θα έπρεπε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έγινε τόσο ξαφνικά. Πριν λίγο μιλάγαμε για τις υποτροφίες. Ποιος το περίμενε, τίποτα δεν έδειχνε. Μεγάλη απώλεια. Και όχι μόνο για το κολέγιο, αλλά και για μένα προσωπικά. Τον είχα σαν δεύτερο πατέρα. Αυτός με στήριξε όταν έχασα το δικό μου. Ναι, μου είχε πει. Αλλά και για μας ήταν κάτι παραπάνω από αφεντικό. Δεν μπορώ να συνηθίσω τον αόριστο. Δυστυχώς η ζωή μας κρέμεται από μια κλωστή. Αυτός βέβαια είχε χρόνια πρόβλημα με την καρδιά του. Ναι, αλλά το ήξερε. Ήξερε πόσο επικίνδυνο ήταν. Είχε πάντα μαζί του τα χάπια του. Δεν μπορεί να μην τα πήρε. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Στο γραφείο σου δεν συνέβη. Ναι, αλλά είχα βγει. Ήταν μόνοι τους με τον Δημήτρη. Περίμενε. Έλα, παιδί μου, πού είσαι? Στο κολέγιο. Τι να σου πω. Ας αρχίσω από κάπου. Ο άλλος γιος του πατέρα μου, υπάρχει περίπτωση να μην μάθουμε από το πιο σιγά. Γιατί, αφού τον βρήκε ο παππούς σου. Και είπα ότι θα τον παρακολουθώ και θα φτάσω σε αυτόν. Αλλά δυστυχώς... Άρη, μίλα καθαρά, τι έγινε? Ο παππούς μου πέθανε. Τι? Πλάκα κάνεις. Τι έγινε? Θα μου πεις τι έγινε. Περίμενε, σταμάτα. Πότε? Ξαφνικά στο κολέγιο, όταν είχαμε μάθημα. Γι' αυτό μας διώξανε. Δεν το πιστεύω. Λέγε τι έγινε, ρε παιδάκι μου. Πέθανε ο παππούς του Άρη. Δώσ' μου να μιλήσω. Δώσ' μου να μιλήσω. Λοιπόν, πες μου, είσαι καλά? Περιμένετε, ρε παιδιά, δεν άκουσα. Άρα, παιδιά, γιατί μας διώξανε? Πέθανε ο Βαλάντος. Όπου, κρίμα ο άνθρωπος. Γι' αυτό δηλαδή και τα στενοφόρο. Όπου, η Χρύσα και ο Άρης ήταν χάλια τώρα. Έλα, πες μου. Κι αυτός ο παππούς μου. Έτσι ξαφνικά δεν το περίμενε κανένας. Τα πήρες για το θέμα που ξέρω? Όχι μόνο. Εχθές το τραπέζι μου το έπαιζε καλός και καλά ότι είχε τύψεις που μου φερότανε τόσα χρόνια σαν να είμαι χαμένο. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Μπλόφα βέβαια. Για να το φάω και να είμαι ήσυχος. Ποιος ξέρει τι ετοιμάζει με τον άλλον. Τότε ίσως καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Κανένας δεν θα το ψάξει και θα μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα σου πω από κοντά. Πού είσαι, θέλεις να έρθω να σε βρω? Όχι. Θέλω να είμαι κοντά στη μάνα μου για τη Χρύσα. Και οι δύο είναι χάλια. Λοιπόν, μιλάμε. Αισθάνεσαι καλά? Καταλαβαίνω ότι πρέπει να είσαι σοκαρισμένος. Ήσασταν αρκετά χρόνια κοντά με τον παππού μου, Ναι, από τότε που ιδρύθηκε το κολέγιο. Μόνο. Νομίζω ότι γνωριζόσασταν από πιο παλιά. Πράγματι, πάνε πολλά χρόνια πια. Αλλά δεν έχουν σημασία πια αυτά. Το θέμα είναι ότι τον χάσαμε. Ναι. Με συγχωρείς, πρέπει να μιλήσω με τους γονείς σου. Γεια, τι έγινε, πώς ήρθες τόσο νωρίς? Κάτι συνέβη στο σχολείο και μας αφήσαν τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή? Δεν ξέρω και δεν με βόλεψε καθόλου. Αν τελειώναμε κανονικά, θα πήγαινα να δω το Βαλάτο. Ναι, βέβαια.
Πώς φάνηκε? Μια χαρά. Παρόλο που είναι παππούς του Μαλτέζου. Κοίτα, δεν σου φταίει τώρα όλη η οικογένεια αν εσύ με αυτόν τον Άρη δεν χωνεύεστε. Είσαστε ακόμα σε κόντρα. Μεγάλη. Κάποια μέρα θα πιαστούμε άγρια στα χέρια, να μου το θυμηθείς. Έλα, μωρή Σταύρο. Δεν είσαι πια 16 χρονών για να λύσεις διαφορές με ξύλο. Μερικοί μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Εκεί στο κολέγιο που πηγαίνετε δεν σας έχουν πει ότι τα επιχειρήματα είναι πιο δυνατά από τις μπουνιές. Ναι, αλλά για αυτούς που τα ακούνε. Για αυτούς που έχουν βουλωμένα αυτιά, καλό είναι και το μπουνίδι. Ωραία, και εσύ θα πέσεις στο επίπεδό τους. Να σου πω, γιατί επιμένεις. Αφού το ξέρεις ότι στο τέλος θα κάνω του κεφαλιού μου. Σωστά. Δεν θα είναι και η πρώτη φορά άλλωστε. Πίνασα. Α, δεν έχουμε γυρέψει σήμερα κάτι. Γιατί υπήρχε ποτέ περίπτωση να το κάνεις? Όχι. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Η μάνα σου και η μαγειρική περπατάνε παράλληλα. Δεν θα συναντηθούν ποτέ. Ξέρεις όμως τα μαθηματικά, σε κάποιο άπειρο σημείο μπορεί δύο παράλληλες κάποια στιγμή να συναντηθούν. Αλήθεια? Ε, τότε κι εγώ σε κάποιο άπειρο κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσω να μαγειρεύω. Ωχ, κοίτα. Ο Φίλιππος Βαλάντος υπήρξε σημαντική προσωπικότητα και επιχειρηματίας με μεγάλο κύρος. Ίδρυσε το Ίδρυμα Βαλάτου και ανέπτυξε έντονη φιλανθρωπική δράση σε διάφορους τομείς, κυρίως της υγείας και της παιδείας. Πότε θα πάει 5, βαρέθηκα. Μου το ξανάπες αυτό. Αν το κάνεις για να γλιτώσεις την ψυχοθεραπεία, ξέχνα το. Ναι, λες και μου κάνει τίποτα. Όλα τα ίδια λέμε. Εσύ είχες πει ότι σε βοηθάει. Στην αρχή με βοηθούσε, αλλά... Τώρα αρχίζω να φεύγω όλο και με περισσότερα νεύρα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει να μιλάμε μαζί. Και αυτό σαν ψυχοθεραπεία είναι. Περίεργη όμως. Γιατί εμείς καταλήγουμε να μιλάμε πάντα για τον Άγγελο και να ξέρουμε τις πληγές μας. Μπορεί να το έχουμε και ανάγκη. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Η ζωή προχωράει. Για όλους. Γιατί δεν μιλάς για κάτι άλλο στο γιατρό σου? Δεν έχω. Δεν μπορεί να μην έχεις κάτι καινούριο στη ζωή σου, κάτι που να σε ενδιαφέρει. Ο Σιμώνας, που τον θεωρείς τόσο φίλος σου. Ναι, είναι ο πιο κοντινός μου φίλος. Είναι πολύ καλό παιδί, τον προσέχω σαν να ήταν ο Άγγελος. Όμως τα πράγματα με αυτόν... Τι? Δεν είναι και τόσο φιλικά. Και γιατί το λες έτσι, κακό είναι? Ναι, γιατί τώρα αυτός με ψιλογουστάρει, μου το δείχνει και... Εγώ το φοβάμαι. Καταλαβαίνω. Ας μου φταίω κι εγώ. Γιατί? Γιατί όταν ήρθε στο κολέγιο, εγώ του είπα να κάνουμε το ζευγάρι για να... Μην τον ενοχλούν. Καμιά φορά τα πράγματα που ξεκινάνε σαν αστείο καταλήγουν πολύ σοβαρά. Όπως και να έχει, δεν ξέρω τι νιώθω για εκείνον και δεν θέλω να τον πληγώσω. Εντάξει. Πάρε το χρόνο σου για να καταλάβεις πώς νιώθεις. Αγάπη μου, άκουσε με. Πρέπει να κάνεις κουράγιο. Όχι για σένα, για τα παιδιά. Αν σε δουν να λυγείς, πώς θα κάνουν κουράγιο αυτό? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βγάλω την εικόνα από το μυαλό μου. Ο πατέρας μου στο γραφείο νεκρός στο πάτο. Δεν μπορώ. Ήταν φοβερό. Τον είδα ξαφνικά να πέφτει και προσπάθησα να το πιάσω, ξέρεις, για να το συνεφέρω. Έμοιαζε... Άστο το. Δεν έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε αυτό τώρα. Με φώναξε γιατί λέει ήθελε να μου πει κάτι σημαντικό. Δεν πρόλαβε. Εσένα τι σε ήθελε? Κάτι για τις μετοχές ήθελε να μου πει, αλλά δεν προλάβε. Πρόλαβε όμως να μου πει πόσο ωραία πέρασε στο τραπέζι μαζί μας. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Σώπα, αγάπη μου, σώπα. Σώπα, αγάπη μου. Έλα, πήγαινε σπίτι. Πάτε σκέφτη για να έντωσε το σπίτι και έλα από εδώ μετά. Πήγαινε, αγόρι μου, στο σπίτι. Σε χρειάζεται μάλλον και αδερφή σου. Εσύ δεν θα έρθεις. Πρέπει να κανονίσω κάτι διαδικαστικά. Να πάρω το πιστοποιητικό θανάτου από τον γιατρό και τέτοια. Καλώς.
Αν χρειαστείς κάτι, μη διστάσεις. Ξέρω ότι ήσασταν χρόνια μαζί. Θα στήγησε πολύ. Μην ανησυχείς. Συλληπιτήρια σε σένα και την οικογένεια. Μου είπαν ότι ήσουν μαζί του όταν έπαθε να κουμπί. Ναι. Είδες αν έκανε κάποια κίνηση να πάρει τα χάπια του. Όχι. Ούτε καν προσπάθησε, τα είχε πάντα μαζί του. Όλα γίνανε μέσα σε δευτερόλεπτα. Σχεδόν καριά. Αν χρειαστείς κάτι, οτιδήποτε, πάρε με τηλέφωνο. Πάει λοιπόν. Δεν θα γίνει ποτέ το ραντεβού σου. Βέβαια, για να σε φωνάξει, κάτι θα έχει σκεφτεί για σένα. Κάποια πρόταση να σου κάνει, ε? Δεν θα μάθουμε ποτέ. Τέλος πάντων. Ίσως είναι άσχημο τώρα αυτό που θα πω, αλλά το σκέφτομαι. Ελπίζω με το θάνατο του Βαλάτου να μην επηρεάστηκε η υποτροφία σου. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όντως μπορεί να στερήσουν. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα το δεχτούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε για αλλιώς. Και από ποιον εξαρτάται τώρα αυτό? Από αυτόν που θα αναλάβει το ίδρυμα. Λογικά θα περάσει την κόρη του. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θέλω τώρα να σε αγχώνω. Άλλωστε είναι πολύ νωρίς. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Καμία κουβέντα δεν έχει νόημα. Δεν λύνεται τίποτα με τα λόγια. Μπορεί. Δεν τον είχα γνωρίσει, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη απώλεια. Πράγματι. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια για όλους μας. Φρόντισε, σε παρακαλώ, να ενημερωθούν οι φοιτητές. Την ημέρα της κηδείας στο κολέγιο δεν θα λειτουργήσει. Κρίμα. Κρίμα. Αν χρειαστείς οτιδήποτε, ξέρεις, εδώ είμαι εγώ. Είναι δύσκολες ώρες αυτές για σας. Έλα μέσα. Πρόλαβες να μιλήσεις με την Αλεξάνδρα? Όχι. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει μυαλό για αυτά, αλλά πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για τα διαδικαστικά. Συγγνώμη αν ακούγομαι πολύ πρακτική, αλλά κάποιος πρέπει να παίξει και αυτό το ρόλο. Θα σου φανεί παράξενο, αλλά τελικά λυπήθηκα για το Βαλάτο. Να ξέρω. Και εσύ, όπως και εγώ, δεν μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε ποτέ. Όχι, το εννοώ. Μπορεί στη συνάντηση να ήθελε να διακόψει τη χορηγία, αλλά στενοχωριέμαι που πέθανε. Ναι, λοιπόν, να μην είμαστε υπερβολικοί, ειδικά τώρα που είμαστε οι δυο μας. Μίλα ελεύθερα, μην φοβάσαι. Ξέρω ότι κατά βάθος χαίρεσαι. Ξέρω ότι νιώθεις ελεύθερη. Την αλήθεια λέω. Στεναχωρήθηκα που έφυγε. Δεν μπορεί να ξέχασε ότι τόσα χρόνια μας βασάνιζε. Ειδικά εμένα. Παρ' όλα αυτά, ωφεληθήκαμε. Και οι δύο. Ναι, αλλά τώρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Και το ξέρεις. Σκέψου το καλά και θα δεις ότι κανονικά πρέπει να είσαι ικανοποιημένη με την εξέλιξη. Απορώ μαζί σου. Πώς μπορείς να είσαι τόσο κυνικός? Μιλάμε για μια ανθρώπινη ζωή. Και για ένα μεγάλο πρόβλημα, αν συνέχισε να είσαι. Πρόβλημα και για τους δυο μας. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Η Αλεξάνδρα θα με χρειάζεται. Κοίτα να ξεπεράσει τη θλίψη σου. Έτσι κι αλλιώς η ζωή προχωράει. Πάντως, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά που ζητάνε απαντήσεις, έτσι. Και τότε η κουβέντα είναι απαραίτητη. Δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, δεν θέλω να μπλέκομαι στα προσωπικά σου, αλλά πώς να το πω, έχω την εντύπωση ότι η Μαρία δεν έχει δεχτεί το χωρισμό σας. Μπορεί να μην το χειρίστηκες εσύ σωστά. Ίσως αυτά που της είπες να μην την καλύψανε. Μπορεί να της έκρυψες την αλήθεια για να μην την πληγώσεις, αλλά αυτό της κάνει κακό. Δεν το θέλω. Τότε πες τα πράγματα με το όνομά τους. Σταύρο, μίλα της για την άλλη. Μόνο έτσι θα το πάρει απόφαση. Θα την τζάκιζε αυτό. Και προτιμάς να την αφήνεις την αμφιβολία. Αφού το υποψιάζεται και βασανίζεται. Η αλήθεια μπορεί να πληγώνει, αλλά ελευθερώνει κιόλας. Και η Μαρία πρέπει να ελευθερωθεί από σένα. I'm not here for your entertainment.
τελειώσει την Κάρλα, πού θα μου την πας? Θα την πάω τη βολτίτσα της. Παιδί μου, σε στάβλο μεγάλωσες. Πώς πετάς την τσάντα σου? Μαντώ, έχεις ζεστό φαγητό, πήγαινε φάε. Αχ, ωραία, γιατί πεινάω πάρα πολύ. Ε, τι έγινε? Τι τρέχει? Η Μαντώ είδα την τσάντα της. Και? Και κρατάει ημερολόγιο, όπως και τότε. Πέρασαν 4 χρόνια, Αναστασία. 4 χρόνια, έχει αλλάξει πια. Είσαι σίγουρος? Ναι, είμαι σίγουρος. Τι σχέση έχει τώρα με το κλειστό κορίτσι που ήταν? Εγώ φοβάμαι. Δεν μας μιλάει για τα προσωπικά της και για να κρατάει ημερολόγιο δεν μιλάει σε κανέναν, ούτε στις φίλες της. Έλα τώρα, ας μην γινόμαστε υπερβολικοί. Υπερβολική μετά από αυτό που έχει γίνει? Αυτό δεν σημαίνει, Αναστασία, ότι θα το επαναλάβει επειδή κρατάει ημερολόγιο. Ναι, αλλά το ρισκάρεις. Τόσα χάπια πήρε τότε. Άρα λίγο να τη χάσουμε. Και αν ερωτευτεί πάλι και απογοητευτεί και επαναλάβει πάλι τα ίδια. Σταμάτα, σταμάτα. Δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ. Ούτε εγώ θέλω. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Είναι ο πρώτος θάνατος που βιώνει η οικογένεια. Τους γονείς του παπά δεν τους γνωρίσαμε. Η γιαγιά Χρύσα πέθανε πριν γεννηθούμε εγώ και ο Άρης. Αγάπη μου, μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα. Μόνο αυτός μας είχε μείνει. Χθες φαινόταν τόσο χαρούμενος που φάγαμε όλοι μαζί. Στο τραπέζι φαινόταν γερός, ευχαριστημένος. Και σήμερα... Θα κάνουμε καιρό να το δεχτούμε. Έχετε φάει τίποτα σήμερα όλη μέρα? Ωραία, πάω να φτιάξω κάπου. Όχι, εγώ δεν πεινάω. Ούτε εγώ, μαμά, ξεκουράσου, σε παρακαλώ. Αν πεινάσουμε, θα παραγγείλουμε. Εντάξει, θα μου κάνει καλό να ασχοληθώ με κάτι άλλο, να ξεχαστώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένα χαρτί θα πάρει τόσο χρόνο. Πώς είσαι, κούκλα μου? Πώς να είμαι? Μαλεύετε. Είσαι λίγο πιο ήρεμα. Έχω συνέχεια την εικόνα του μπροστά μου. Δεν φεύγει με τίποτα. Μόνος του στο πάτωμα, ξαπλωμένος, ακίνητος. Εσύ να το θυμάσαι δυνατό και ζωντανό. Πάντως έφυγε ευτυχισμένος. Μου λέγε πόσο ωραία ένιωθε που ήμασταν όλοι μαζί στο τραπέζι σαν οικογένεια. Πόσο ευτυχισμένος. Μου φαίνεται ακόμα πιο άδικο. Αχ, ήταν πάντα τόσο δυνατός και τόσο γενναιόδωρος. Παράδειγμα για όλους μας ήταν. Είναι κάτι ακόμα που το σκέφτομαι συνέχεια. Τι? Δεν θα μάθω ποτέ τι με ήθελε. Γιατί με φώναξε? Τι ήταν το τόσο σημαντικό πράγμα που ήθελε να μου πει? Αυτό δυστυχώς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να ήταν πολύ σοβαρό για να με φωνάξει το κολέγιο. Ξέρω. Μήπως ήθελα να σου πει τίποτα για τις χορηγίες της υποτροφής του Ιδρυμάτου? Δεν μου μιλάει ποτέ γι' αυτά. Ποιος ξέρω. Μπορεί να ένιωθε ότι θα φύγει. Από διέστηση, ξέρω, και να μάθει να κλείσει τις υποθέσεις του. Λες? Δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ. Φτάνει πια! Πάψε! Τι είναι, τι έπαθες εσύ? Δεν σ' αντέχω άλλο. Είσαι απέσιος. Δεν αντέχετε τόση υποκρισία. Παράγγειλε κάτι να φας, μην μείνεις νηστικός, εντάξει? Εντάξει, εντάξει. Μήπως να στείλεις κάτι για το Βαλάτο? Ένα mail για συλληπιτήρια? Μια βγαίνει και χειρονομία για την υποτροφία σου. Μπορεί, θα το σκεφτώ. Εντάξει, τα λέμε το πρωί. Άντε, καλή δουλειά, να προσέχεις. Δημήτρη! Δεν άκουσες τι είπε! Είναι δυνατόν να ξεσπάει έτσι μια τέτοια μέρα? Δεν το έκανε επίτηδες. Είναι ταραγμένος όπως όλοι μας. Μην το συνεχίσεις, σε παρακαλώ. Μπαμπά, άκουσε την. Παράτα τον. Είμαστε όλοι χάλια από το θάνατο του παππού και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα σπαστικά του Άρη. Μωρό μου, άκουσε με. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Ωραία, αρκετά πέρασε σήμερα. Και θα τα άφηνα έτσι. Σου δίνω το λόγο μου. Αλλά η αντίδρασή του ήταν απαράδεκτη. Θα λογοδοτήσει γι' αυτό. Σε παρακαλώ. Αν το συνεχίσεις, θα μαλώσετε και δεν αντέχω άλλες εντάσεις. Θα του μιλήσω ήρεμα. Δεν θα μαλώσω, μου σου δίνω το λόγο μου. Ωραία. Θέλω να μάθω γιατί το είπε. Αυτό μόνο.
Έλα, φτάνει τώρα, παιδιά. Έλα, τώρα πάμε που τον ξέσκιζα. Ναι, θα ήθελες. Συνεχίστε. Ήρθα γιατί ήθελα απλά να σε δω. Αλλά αν δεν έχεις όρεξη, φεύγω, δεν τρέχει. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, κάθεσαι. Δεν θα σου κάνω σκηνή, ούτε θα προσπαθήσω να σε κάνω να αλλάξει γνώμη. Ήθελα απλά να μιλήσουμε. Σαν φίλοι. Θα κάτσεις. Παράξενα ακούγεται αυτό. Αλλά δεν με χαλάει. Ήμουν σίγουρη. Εντάξει, ίσως είναι λίγο νωρίς να σκεφτόμαστε έτσι, αλλά αν το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, μπορεί μια μέρα να λειτουργήσει. Ε? Συγγνώμη που γέλασα πριν, αλλά δεν νιώθω φίλη σου. Ίσως κάποια μέρα να μπορέσω. Αλλά για να γίνει αυτό, αν μπορεί να γίνει, θέλω πρώτα μια καθαρή εξήγηση από σένα. Για ποιο πράγμα? Για αυτά που μου είπες. Το ότι αλλάξανε τα θέλω σου, εμένα δεν με καλύπτει. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να ακούσεις. Την αλήθεια. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Δεν γίνεται να τελειώσουμε απλά με ένα αλλάξανε τα θέλω μου. Εμένα δεν μου φτάνει. Γι' αυτό ήρθα. Γιατί είμαι έτοιμη να ακούσω την πραγματική αιτία. Ποια είναι? Δεν καταλαβαίνω. Αυτή που μπήκε ανάμεσά μας. Γιατί ο λόγος που αλλάξανε τα πράγματα είναι κάποια άλλη. Θέλω να μάθω το όνομά της. Εδώ είσαι. Γιατί δεν πήγες σπίτι σου να ξεκουραστείς? Δεν γίνανε και λίγα σήμερα εδώ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, αλλά είμαι καλά. Μου κάνει εντύπωση. Ένας άνθρωπος ξεψύχησε. Πώς τα αντέχεις? Δεν με φοβίζουν οι πεθαμένοι. Αντίθετα. Μπορεί να κάνουν καλή παρέα καμιά φορά. Ναι. Αλλά δεν μιλάμε για τον οποιονδήποτε, έτσι. Πρόκειται για το Βαλάτο. Από ό,τι ξέρω, είχατε προσωπική σχέση αρκετά χρόνια. Αν δεν σε πειράζει, θα ήθελα να μείνω μόνη. Καλό βράδυ. Εντάξει, πάντως, αν με χρειαστείς οτιδήποτε, είμαι στη διάθεσή σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μέχρι αύριο θέλω να έχεις μαζέψει όλα σου τα πράγματα και να υποβάλεις την παραίτησή σου για προσωπικούς λόγους. Δεν το εννοείς. Το εννοώ απολύτως. Η συνεργασία μας τελειώνει εδώ. Δεν θες να μου απαντήσεις και ξέρω και το γιατί. Γιατί δεν θέλεις να με πληγώσεις άλλο. Αλλά έτσι κι αλλιώς μην ανησυχείς, κάπου πάει το μυαλό μου. Απλά θέλω να μου το πεις εσύ. Λοιπόν, θα μου πεις ποια είναι αυτή που μας χωρίζει? Θα σου απαντήσω. Αλλά πρώτα θα σου κάνω μια ερώτηση. Τι είπες στη Χρύσα για το τραπέζι σπίτι σου? Δεν θυμάμαι να της είπα κάτι συγκεκριμένο. Πήρε τηλέφωνο, θυμάσαι, μπροστά ήσουνα. Μου είπε ότι ήταν μόνη της και ότι ήθελε να μιλήσουμε και της είπα ότι... Δεν λέω για αυτό το τηλεφώνημα, το άλλο, στον αγώνα. Όταν της είπες ότι δεν ήρθες γιατί ήσουν αδιάθετη. Όταν η Χρύσα σε ρώτησε τι έγινε στο τραπέζι, της είπες ότι όλα πήγαν όπως έπρεπε. Ε? Τι ήταν αυτό? Είχες πρόβλημα να της πεις την αλήθεια? Ναι, δεν θυμάμαι να το είπα ακριβώς έτσι. Απλά δεν ήθελα να της δώσω δικαίωμα για τα προσωπικά μας. Εσύ δεν μου έχεις πει ότι είναι κουτσομπόλα. Α, κατάλαβα. Εσύ τα είπες αλλιώς αυτή που σε ενδιαφέρει και μετά στο χάλασε η Χρύσα. Πάντως μπράβο σου. Τόση ώρα δεν τολμάς να μου πεις την αλήθεια για το χωρισμό μας και μου ζητάς και τα ρέστα από πάνω. Τι να πω. Πάντως, αν στο χάλασα, πες τη Φέη να με πάρει τηλέφωνο. Να της πω τι έγινε. Τι με κοιτάς, φοβάσαι? Δεν χρειάζεται. Θα της πω ότι χωρίσαμε. Και να μην ανησυχεί, γιατί είσαι δικός της. Συγχαρητήρια, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Τι να πω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Κοριτσάκι μου, θα μου λείψει. Το ξέρω. Κι εγώ έτσι ένιωθα όταν πέθανε η γιαγιά μου. Θα
περάσει. Τι συμπεριφορά ήταν αυτή πριν, μου λες? Μείναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Γιατί? Γιατί, αγόρι μου, είσαι καλά? Γιατί ανησυχείς? Εσένα πάλι μια χαρά σε βλέπω. Περίεργο. Σήμερα πέθανε ένας άνθρωπος στα χέρια σου. Θα έπρεπε να είσαι κουρέλι. Το ότι σε αναχωρία με δεν σημαίνει ότι έχω σταματήσει να νοιάζομαι για την οικογένειά μου. Τότε να πας να παρηγορήσεις τη μαμά, αυτή σε χρειάζεται. Εσύ? Τι συμβαίνει? Εσύ αντί να είσαι χάλια, είσαι όλο μες στα νεύρα. Γιατί? Παππού σου λέτε. Ναι, είμαι χάλια για ποιον? Για κάποιον που δεν με αποδέχτηκε ποτέ. Όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο θυμός, γιατί? Για την υποκρισία που βλέπω μπροστά μου. Για κάτσε λίγο, γιατί το είπες και πριν αυτό. Για πες το λίγο πιο ξεκάθαρα, τι θες να πεις? Αυτό που είπες στη μαμά, ότι σου είπε ο παππούς λίγο πριν πεθάνει. Ότι χάρηκε που φάγαμε μαζί την Κυριακή. Τι? Λέω τώρα, αποκλείται να σου μιλούσε έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι σε αντιπαθούσε. Και τι θες να πεις τώρα, ότι λέω ψέματα? Δεν ξέρω, μπορεί. Τι είπες? Πάντως αποκλείεται να σας φώναξε στο κολέγιο για να σας πει αυτό. Πόσο χάρηκε που φάγαμε μαζί την Κυριακή. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και ούτε θα το μάθουμε ποτέ. Ευτυχώς που δεν είπες αυτές τις βλακίες μπροστά στη μάνα. Γιατί φοβάσαι να τις βάλω ιδέες? Γιατί δεν θέλω να την ταράζεις. Γι' αυτό, αγοράκι μου. Αυτές τις δύσκολες ώρες θέλω να τις σταθείς. Δεν ξέρω τι αισθάνεσαι, πως θα το παίξεις, θα συμπαρασταθείς. Ανεξάρτητα από τι αισθάνεσαι εσύ για τον παππού σου. Και αυτές τις βλακίες που στο μυαλό σου να τις βγάλεις. Ακούς τη σούπα? Η Άρτεμη, η γραμματέας του. Αυτή ήταν συνέχεια δίπλα του και τον πρόσεχε, κάτι θα ξέρει. Θα πας να τη βρεις. Θα την πλησιάσω και θα σταθώ στον πόνο της. Μετά την κηδεία θα γίνει κολλητή μου. Όλα τα κανάλια πάνε γι' αυτόν. Τώρα πια δεν την ψάχνει τη Βασούλα. Τα χάρηκε που τελειώσαν τα βασανά της. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Άνθρωποι με τόση δύναμη είναι επικίνδυνοι ακόμα και νεκροί. Δεν ξέρεις ποτέ τι αφήνει πίσω τους. Λες να βάλει τους κληρονόμους του να την ψάχνουν. Πα. Δεν νομίζω. Εκείνος μου ανταγωνίζεται. Ίσως του τη σπάει που το κολέγιο απέκτησε έναν ακόμα πρωταγωνιστή. Δεν μ' αρέσουν αυτά, είναι κομπλεξικά. Αλλά εγώ δεν κάνω τίποτα. Εκείνος μου ανταγωνίζεται σε όλα. Και στο μπάσκετ και στην τάξη. Και σε κάτι άλλο. Σε τι? Δεν ξέρεις. Δηλαδή δεν έχεις καταλάβει ότι σε γουστάρει. Ακόμα κι αν είναι έτσι, εμένα δεν με αφορά. Δεν υπάρχει λόγος όμως, πίστεψε. Το ίδρυμα θα συνεχίσει να σε υποστηρίζει. Και θα είσαι και σε επικοινωνία με τη γυναίκα μου. Θα αναλάβει την προεδρία.